Ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παραρίο Πάγο. Έχω αναλάβει την εκπροσώπηση της εντάγματος κατηγορούμενης, η οποία κατηγορείται για την πράξη της σωματικής βλάβης σε βάρος του συζύγου της και την πράξη της έκθεσης. Σήμερα ήρθαμε στα δικαστήρια, ασκήθηκε ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του πρώτου πλημελιωδικείου με τη διαδικασία του αυτοχώρου. Ασκήσαμε τα καθήκοντα δικαιώματά μας από το άρθρο 423, δηλαδή μας δόθηκε αναβολή για την Παρασκευή. Και μέχρι τότε έχει άρει το δικαστήριο την κράτηση της εντολέως μου. Θα μελετήσουμε τη δικογραφία, της οποίας τον πλήρη φάκελο τα πήρα αντίγραφα θα λάβουμε αύριο και θα αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας. Σε κάθε περίπτωση, όλη η εικόνα είναι πολύ μικρότερη από αυτή που αποδίδεται και από τις όποιες διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση. Τι ισχυρίζεται η αυτή τη στιγμή δεν έχει εικόνα πάνω στις κατηγορίες που υπάρχουν. Υπήρξαν κάποια περιστατικά στο παρελθόν. Για το συγκεκριμένο ωστόσο, λόγω του ότι η γυναίκα ήταν όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα και υπενθυμίζω ότι είναι 90 ετών, δεν έχει να αναφέρει κάτι. Έχει αντιληφθεί, έχει. Ορισμένα σημεία, ναι, τα έχει αντιληφθεί ως προς την μία πράξη, ως προς την έτερη πράξη της έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση το θεωρεί αδιανόητο ότι δεν έχει δώσει στον σύζυγό της φαγητό. Εννοώ δηλαδή ότι είναι λύση της πήγης, δεν θα είχε λύση. Κοιτάξτε, δεν έγινε η σύλληψη με την κανονική πράξη, τη συνήθη πράξη. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της ηλικίας υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ευαισθησία και από τις αστυνομικές αρχές και από τις εμπολικές αρχές και αντίστοιχη αντιμετώπιση σήμερα στα δικαστήρια. Η καταγγελία δεν έγινε από το σύζυγο, η καταγγελία έγινε από την γειτόνισσα απέναντι διαμερίσματος. Εξ όσο γνωρίζω βρίσκονταν έξω στο μπαλκόνι όταν συνέβη κάποιο περιστατικό, οπότε γι' αυτό κάλεσε την αστυνομία η γειτόνισσα. Η ίδια είπε στην δικαστήρια τώρα ότι το αυτοκίνητο θα πει λίγο παλαιότερα, όχι τώρα. Η ίδια αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι είναι 90 ετών και είναι άϊπνη, οπότε δώστε της λίγο χρόνο να συνέλθει, αντιλαμβάνεστε και θα κάνω και μια αντιπαραβολή. Αυτό που λένε οι γιατροί όταν οι ηλικιωμένοι μπαίνουν στο νοσοκομείο, ουσιαστικά αποδιοργανώνονται, αντιλαμβάνεστε να είναι κανείς ένα βράδυ μέσα σε αστυνομικό τμήμα, σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Έχουν όλοι γονείς, παππούδες, συγγενείς σε μεγάλη ηλικία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτά που μπορεί να υπόνονται τώρα στο δικαστήριο να μην ισχύουν στην πλήρη τους έκταση.